Πράγματι υπήρξε ένα περιστατικό με μία φωτιά στην περιοχή του Λευκώνα, στον δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη αριστερά μεριά, πίσω από το αυτοκίνητα Μαυρίδη και το ζαχαροπλαστείο, το εργαστήριο που έχει εκεί το Μακεδονικό. Υπήρξε επέμβαση της πυροσβεστικής, έγκαιρη. Κάηκαν κάποια ξερά χόρτα στα χωράφια που υπήρχαν. Ζητήθηκε η συνδρομή από την πολιτική προστασία του Δήμου να συνεισφέρει με τις υδροφόρες. Πράγματι, έσπευσαν οι υδροφόρες του Δήμου σε βοήθεια της πυροσβεστικής να παρέχουν νερό. Όλα πήγαν καλά, δεν υπήρξε να επεκταθεί κάτι σε κάποια επιχείρηση ή κάτι άλλο. Και από ό,τι πληροφορήθηκα τώρα, έχει τελειώσει η φωτιά του περιστατικού, έχει λήξει. Μεγάλης έκτασης ήταν η φωτιά, αντιδήμαρχε? Ήταν μεγάλης, εξαρτάται πώς θεωρείται το μεγάλης. Mm. Μεγάλης, πάρα πολύ μεγάλης δεν ήταν από αυτά που έχω δει εγώ, αλλά αυτά ήταν γύρω από επιχειρήσεις και υπήρχε λίγο κίνδυνος και προσοχή να μην επεκταθεί στις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι τέτοιο, ήταν άμεση επέμβαση και έχει λήξει το περιστατικό. Πόσες υδροφόρες ήταν του Δήμου? Τρεις υδροφόρες του Δήμου συνδράμουν στα οχήματα της πυροσβεστικής για να έχουν άμεση πρόσβαση σε νερό, να μην χρειάζεται να γυρίζουν πίσω και να είναι πιο άμεση η κατάσβεση. Ωραία. Αντιδήμαρχε,